κάποιοι, γιατί χαρακτηρίζονται τα επόμενα 24 ώρα, οι επόμενες εβδομάδες κρίσιμες και με βάση τα όσα ακούγονται και από το Υπουργείο Υγείας και από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, με φόντο βεβαίως το πώς εξελίσσεται η κάθε μέρα που περνάει με τον εντοπισμό νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες, γιατί όσο προχωρά αυτή η επιδημία, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε χαρακτηρίζεται σαν επιδημία, ναι, ενδεχομένως να γίνει και πανδημία. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πιο προσεκτικοί, με πρωταρχικό μέλημα βέβαια την ατομική μας ευθύνη προς το κοινωνικό σύνολο, που αυτό προϋποθέτει τα μέτρα προσωπικής υγιεινής, πλήσιμο των χεριών, παραμονή στο σπίτι όταν έχουμε κάποια συμπτώματα κρυολογήματος και να μην τρέχουμε με το παραμικρό στα νοσοκομεία, που εκεί υπάρχει πολύ μεγάλος συγκροτισμός, και να ακολουθούμε χωρίς πανικό τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας, οι οποίες ανανεώνονται καθημερινά βάσει της κατάστασης που υπάρχει στην χώρα. Κύριε Πηγάκη, ξέρετε ποιο είναι το συνηθισμένο ερώτημα τελευταία ενός απλού τηλεθεατή, ο οποίος μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή? Εάν τελικά ο ιός αυτός εξασθενεί μελλοντικά υπό τις κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες βεβαίως θα διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα και όσο οδεύουμε σταδιακά προς τη θερινή περίοδο. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει. Κοιτάξτε, και ο κορονοϊός θα ακολουθήσει την φυσική εξέλιξη και την φυσική πορεία που ακολουθούν κάθε χρόνο όλες οι ιώσεις. Θα ακολουθήσει μια φθήνουσα πορεία, και όταν πλέον οι θερμοκρασίες θερμάνουν, όταν έρθει το καλοκαίρι, θα υποχωρήσει και ο κορονοϊός, όπως υποχωρούν όλες οι ιογενείς λοιμώξεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι εξαλείφονται πλήρως. Έχουμε ιουσίδες και το καλοκαίρι, έτσι. Και το καλοκαίρι. Απλά είναι σημαντικό, είναι σημαντικό ότι το καλοκαίρι, πρώτον, δεν συγκροτηζόμαστε σε κλειστούς χώρους λόγω του καλού καιρού. Ναι. Και επίσης αερίζουμε όλοι τα σπίτια μας καλύτερα, διότι έχουμε τις βαράντες μας ανοιχτές, τα παράθυρά μας ανοιχτά. Αυτά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι που πρέπει και προτρέπουμε τον κόσμο να κάνει και τώρα. Λοιπόν, φαντάζομαι ακούσατε σήμερα και εσείς για τα νέα μέτρα προστασίας σε χώρους εργασίας και μάλιστα σε επίπεδο κατοίκων καραντίνας τίθενται κυρίως οι ευπαθείς ομάδες. Νομίζω είναι μέτρα προς την ορθή, σωστή κατεύθυνση για την πρόληψη απέναντι στον κορονοϊό. Είναι μέτρα προς την ορθή, σωστή κατεύθυνση. Ναι. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καλό είναι να αποφεύγουν να συναθρίζονται με άλλους ανθρώπους μαζί. Ναι. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να κατηγοριοποιήσουμε τον πληθυσμό σε ύποπτα, πιθανά ή επιβεβαιωμένα κρούσματα, διότι απαραίτητο είναι να έχουμε την συμπτωματολογία της λίμωξης σύν το ταξιδιωτικό ιστορικό. Φανταστείτε όμως ότι κάποιος έρχεται στην πόλη μας από την Πάτρα ή από την Θεσσαλονίκη ή από την Ιταλία, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ήρθε σε επαφή με κρούσματα, με ασθενείς με την ίωση αυτή, δεν έχει εκδηλώσει όμως ακόμα πυρετό, είναι δηλαδή φορεύς, αλλά δεν νοσεί ακόμα, στις προβλεπόμενες ημέρες της εποάσεως. Αυτός λοιπόν είναι δυνητικά διασπορεύς. Μάλιστα. Χωρίς να γνωρίζει καν ο ίδιος ότι φέρει τον ιό, δεν νοσεί. Άρα ναι, η προστασία του μη συγκροτίζεσθε είναι πάρα πολύ σημαντική. Καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε. Πείτε μου και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Εάν διαπιστώσω, ας πούμε εγώ προσωπικά, ότι φέρω κάποια στοιχεία της συμπτωματολογίας που έχει να κάνει με τον κορονοϊό, η πρώτη μου κίνηση ποια πρέπει να είναι? Να πάω στα επίγοντα ή να πάρω κάποιο τηλέφωνο? Η πρώτη κίνηση είναι να μιλήσει ο άνθρωπος αυτός με τον οικογενειακό του, το θεράποντα γιατρό του, τηλεφωνικά, ο οποίος θα τον κατευθύνει τι πρέπει να κάνει, εάν πρέπει να πάει σε κάποιο κέντρο ειδικό ή εάν θα πρέπει να μιλήσουν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Καλό είναι να μην τρέχουμε στα επίγοντα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα καταρρεύσει, η πρωτοβάθμια φροντίδα θα καταρρεύσει και η ιδιωτική και η δημόσια. Δεν μπορεί να επομιστεί όλο αυτόν τον όγκο
πληθυσμού που ενδεχομένως τις επόμενες ημέρες να αναγκαστεί να προσφύγει σε κάποια ιατρική βοήθεια, διότι αργά ή γρήγορα είναι θέμα χρόνου να φτάσει και σε εμάς η νόσος, ενώ εδώ στην Κρήτη που ακόμα δεν έχουμε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Και όχι πανικός, ας μη συναθρεζόμαστε ασκόπως και μέτρα ατομικής προστασίας και ατομικής υγιεινής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πηγάκη, για τις συμβουλές και για τις χρηστικές πληροφορίες, κρίσιμες και σημαντικές.